Ξέρετε, όταν είχε γίνει η προσφυγή, σκεφτήκαμε και με την διαχειριστική αρχή να σπάσουμε το ένα ενιαίο έργο όπως ήταν, να το σπάσουμε σε τρία υποέργα. Ένα από αυτά ήταν ο κήπος, ένα η Πολυτεχνείου και ένα ήταν η πλατεία και η Χιόνες. Τούτη την ώρα, μετά από την απόρριψη της ένστασης των περιοίκων στο Συμβούλιο Επικρατείας, είπαμε να προλάβουμε, επειδή δεν έχει σημαντικές παρεμβάσεις το κομμάτι του κήπου σε σχέση με την αρχική μελέτη. Δεν έχει σημαντικές διαφοροποιήσεις. Είπαμε λοιπόν ότι προχωράμε και αυτή τη στιγμή γίνεται μια σύσκεψη πάνω στην τεχνική υπηρεσία και με τους αρχιτέκτονες, που έχει γίνει η μελέτη, να εντάξουμε αυτό το κομμάτι του κήπου στο τρέχον ΕΣΠΑ και θα το προλάβουμε. Τι προβλέπει η ανάπλαση του κήπου, για να έχουμε μια εικόνα. Η ανάπλαση του κήπου προβλέπει όλα αυτά που προέβλεπε η αρχική εικόνα. Δεν έχει αλλάξει ριζικά κάτι με τον κήπο. Έχει αλλάξει στο κομμάτι που συνδέεται ο κήπος με την Πολυτεχνείου, το οποίο όμως είναι στη δεύτερη φάση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο κήπος θα πάει. Το θερινό σινεμά θα οριοθετηθεί εκεί που ήταν και παλιότερα, στην προηγούμενη μελέτη. Η παιδική χαρά θα μεταφερθεί εκεί στο σημείο που ήταν αυτή και όλες οι παρεμβάσεις που φαινόταν εκεί μέσα. Αυτή τη στιγμή έχουμε βέβαια κάποια ηλεκτρομηχανικά και υδραυλικά, τα οποία θα διεκπαιρεώσουμε. Οπότε αυτό το κομμάτι θα ενταχθεί στο τρέχον ΕΣΠΑ. Μιλήσαμε ήδη και με τη διαχειριστική αρχή.